αγώνα. Ο Φας Φόρσα, Σαντίνος Βούγκας και Ντάναμο Ακάντεμι, Στέφανος Τσάλος. Αγριεμένοι μπαίνουν και οι δύο. Όλοι οι αθλητές τους βλέπουμε πολύ τσιτωμένους. Πολύ καλή κίνηση από το, από το Τζάλο. Προσπαθεί να το, να το νίξει από αυτή τη θέση, λίγο πολύ ανορθόδοξη θέση για πνιγμό. Πολύ το, περίεργο. Από το Βούγκα. Θα σκάσει νομίζω, είναι πολύ... Και νομίζω σε πολύ ενέργεια εκεί. Ο Τσάλος παίζει ένα double leg, μπήκε με τη μία, δεν το άφησε. Και το χειρίστηκε ωραία, δεν χτύπησε κάτι τον αντίπαλο. Πολύ μετρημένο. Ήτανε μετρημένο. Ο άλλος έχει μπει λίγο πιο αγριεμένος ο Βούγκας. Για να δούμε πώς θα του βγει. Έβαλε τώρα και το χέρι του άντρεχου από κάτω. Καλό έλεγχο βλέπουμε από τον Στέφανο Τσάλο. Θέλει, νομίζω, να... θέλει να κυνηγήσει να κάνει progress, να πάει προς το mount. Αν και θα μπορούσε να δοκιμάσει κάποιες επιθέσεις από εκεί. Όπως βλέπω τώρα χούκαρε το πόδι του και εκεί πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου. Πέστρεψε πάλι πίσω. Βλέπω πολύ δύναμη. Έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά. Νομίζω ένα μισή χρόνο έχει. Το νόγκι είναι και πιο δυναμικό βέβαια. Εντάξει, αλλά πολύ δύναμη. Ναι, εντάξει. Πολύ. Ωραίο, μου αρέσει. Ωραίο! Από το Κωνσταντίνο Βούγκα. Δυναμικό γύρισμα. Ο Βούγκας είναι πολύ δυναμικός. Μπαίνει. Πολύ δυναμικός παίχτης. Μια καλή απόπειρα για πνιγμό, αλλά πρέπει να έρθει από πάνω ο Βούγκας για να το τελειώσει, αλλά είναι σε half guard, πολύ δύσκολο από αυτή τη θέση. Δυναμικό πάντως, πολύ το παιχνίδι. Πολύ δυναμικό. Γρήγορες κινήσεις, γρήγορες αναλλαγές και πολύ δύναμη. Πολύ δύναμη. Και είναι και δεκάλεπτο το μάτς, έτσι. Θέλει κοχώνες λίγο για να μπεις με τόση δύναμη να αρχίσει. Βλέπουμε λοιπόν τον Τσάλο, ένα λίγο πιο απαντητικό παιχνίδι, να το πω έτσι. Ενώ ο Βούγκας μπαίνει... Πολύ δυναμικά, η αλήθεια είναι. Έχει την γιλωτίνα. Αλλά αυτό μπορεί να του κοστίσει, διότι σε αντοχές μπορεί να του κοστίσει σίγουρα. Δεν θα είναι... Στη διάρκεια υπάρχει πρόβλημα πάντα εκεί. Ο καλή Τσάλος κίνηση παίζει από πολύ το, παλαιστικά. Πολύ καλή κίνηση από τον Τζάλο, παλαιστική. Έλεξε χέρι κεφάλι. Πώς τα χέρι κεφάλι, ισορροπία, ισορροπία θέλω. Έχει λοιπόν ο Τσάλος τώρα, πάει για μια deep half, αλλά όχι τώρα βλέπω σηκώνεται. Ένα κόντα, ο Βούγκας, δεν το βλέπω να βγαίνει. Νομίζω θα, θα κατεβάσουν σιγά σιγά αριθμούς. Ωραία ρήψη. Ο Τσάλος με ένα ογκώσι θάνατο. Πολύ καλό, πολύ καλή κίνηση. Πολύ δυνατή κίνηση. Πάλι, double leg πάλι. Μέσα. Έχουμε λοιπόν mount ο Βούγκα, ο οποίος είναι έτοιμος για ένα πνιγμό. Το διέκοψε διότι ήταν στην άκρη. Δεν δύσκολο νόγκι αυτή η πνιγμή από mount. Όχι αδύνατη βέβαια. Και τα βλέπουμε, μπαίνουν με δύναμη τα παιδιά. Πιστεύω ότι μπορεί και να γίνει σαν νόγκι.
Νομίζω ο Τσάλος δεν κάθεται. Δεν κάθεται, αλλά εκθέτει λίγο την πλάτη τώρα, ναι, ναι. Θα πρέπει, ήδη έχει βάλει ένα χουκ μέσα. Και το δεύτερο είναι έτοιμο. Αμήνεται καλά ο Τσάλος και γυρνάει το παιχνίδι πάλι. Πάρα πολύ ωραία. Απόπειρα για γκυλοτίνα από το, από το Πούγκα. Πολύ δύσκολο, αλλά καταφέρνει και ξεφεύγει ο Τσάλος. Τσάλος δεν νιώθει τους πνιγμούς. Μοιάζει πολύ σίγουρος για τους πνιγμούς. Αλλά ο Βούγας μπαίνει δυναμικά συνέχεια, δηλαδή την κιλοτίνα με το που τη δει δεν τη λυπάται. Καθόλου. Πάμε Κωστάκη, πάμε. Ωχ, ωχ, με το κεφάλι λίγο προσγειώθηκε ο Τσάλος. Εδώ πρέπει να προσέχουμε λίγο οι αθλητές πάντα. Πολύ καλή κίνηση. Πάλι από πάνω ο Τσάλος. Έχει περάσει και την guard πλέον, yeah. Έχει πιάσει τη side. Ναι, ποινή ο Τσάλος, ποινή ο Τσάλος. Θα είχα μία ποινή. Αυτό ήταν λάθος του αθλητή. Ο Τσάλος έχει πάρει ένα ωραίο underhook και τώρα και έχει βάλει όλο το βάρος στο λαιμό. Ω, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο σιπ. Πολύ ωραίο σιπ ο Βούγας. Έχει πιάσει ένα τώρα ανακόντα, βλέπω καλά. Και ετοιμάζει να το κλειδώσει. Μπράβο, αυτό είναι. Πάλι σπρόλ, πάλι σπρόλ. Παίρνα, παίρνα. Μην έμεινε εσύ, πάλι σπρόλ. Καλή. Είναι καλά, πλάτη. Στην πλάτη αυτή τη στιγμή ο Τσάλος προσπαθεί να δέσει νομίζω το τσόκ. Δεν έχει βάλει χουκ μέσα, αλλά νομίζω πιέζει πολύ τον αντίπαλο. Είναι έτοιμος να κάνει τάπ. Νομίζω ότι ο Βούγας κουράστηκε, αυτό είδα και εγώ. Έκανε πολλές εκρήξεις, πολύ καλές επιθέσεις, αλλά ήταν πολύ... Το timing δεν ήταν πολύ καλό. Νομίζω τον εαυτό του πάρα πολύ. Έχουμε νικητή την τριγωνία Στέφανος Τσάλος. Στέφανος Τσάλος από Dynamo Academy, νικητής με submission. Ρέα Νέγκετ ήταν, είδαμε καλά, γιατί ήταν και λίγο η γωνία περί Ρέα Νέγκετ και Τσόκ ήτανε. Ήτανε Ρέα Νέγκετ Τσόκ, ναι. Ήτανε... Ήτανε... Ματαλαιόν, αναλογία, ναι. Ρέα Νέγκετ Τσόκ. Ματαλαιόν ο Πέ.